Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με κοινοβουλευτική πηγή, είναι το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης να έχει ψηφιστεί πριν το Eurogroup της 22ης Ιανουαρίου, που θα κρίνει και το αν θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η τρίτη αξιολόγηση για την εκταμείευση της δόσης. Όλες οι σχετικές διατάξεις θα συγκεντρωθούν αύριο Παρασκευή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να ενσωματωθούν στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο και δεν αποκλείεται να ψηφιστεί με την επίγουσα ή και την κατεπίγουσα ακόμη διαδικασία. Μισθούς προ-κρίση επαναφέρει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψαν οι εργαζόμενοι με την διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά. Ο πρώτος μισθός απόφοιτου γυμνασίου χωρίς προϋπηρεσία και οικογενειακές υποχρεώσεις ξεκινά από τα 1.100 ευρώ και φτάνει τα 2.700 ευρώ για εργαζόμενους με 33 χρόνια προϋπηρεσία χωρίς να υπολογίζονται τα επιδόματα. Η σύμβαση, που υπογράφηκε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ των συνδικάτων και της διοίκησης του ΟΛΠ, προβλέπει μεταξύ άλλων και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού που είχαν περικοπεί με τους νόμους του 2011, καθώς ο ΟΛΠ τότε ήταν μέρος του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία πώλησης του 50% της Scrooge.gr, του βασικού και μοναδικού πολύτιμου στοιχείου ενεργητικού που κατέχει τα Ionic. Χρηματιστηριακές πηγές αναφέρουν στο insider.gr ότι ο λόγος που οι πιστότριες τράπεζες κρατούν ζωντανή την Ionic είναι το μερίδιό της στη Scrooge. Εάν προχωρούσαν απευθείας σε καθάριση της υπερχρεωμένης εταιρείας, η τιμή πώλησης συμμετοχής στη Scrooge.gr θα διαμορφωνόταν πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα των 10 εκατομμυρίων ευρώ που αποτιμάται σήμερα. Η Scrooge είδε την αξία της να εκτοξεύεται μέσα σε λίγα χρόνια, με πηγές αγοράς να αναφέρουν πως αποτιμάται στα 20 εκατομμύρια ευρώ σήμερα, ενώ το 2006 η Ionic είχε εξαγοράσει το 50% έναντι 300.000 ευρώ. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνει 815,45 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,24%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.